Εκείνες τις ώρες στην Κάνδανο, ένα 12χρονο τότε κορίτσι, η Δέσποινα Φιωτάκη, βίωνε με αγωνία τα γεγονότα. Σε λίγες ημέρες το χωριό της θα γραφόταν στις σελίδες της ιστορίας ως τόπος μαρτυρίου. Στα σπίτια μας, μέσα στα σπίτια μας οι βόμβες. Μέσα. Μέσα, εκεί κρυβόμαστε. Κρυβόμαστε. Μπούμ, οι βόμβες. Ο πατέρας μου είχε μαγαζί και ήταν το μαγαζί εδώ και η κουζίνα μας ήταν εκεί. Πέρασε η φωτιά από το μαγαζί και έπιασε την κουζίνα. Είχε περάσει η φωτιά και εκεί μπροστά ήταν ένα μπαουλάκι μαλλιά κόμπι βαμμένη για να τις κάνει η μάνα μου αργαλιό. Αλλά είχαν τρυπήσει ένα βαρέλι λάδι στην κουζίνα και είχαν πέσει τα μαλλιά μέσα στο λάδι. Και γκρούφτηκε η φωτιά και έσβησε. Και έμεινε η κουζινίτσα μας. Αλλά εντωμεταξύ, ό,τι είχε μέσα, τα το είχαν κλέψει. Τα κλέψα, δεν αφήσανε τίποτα. Δύο τις μέρες εισαγότανε και πήγαιναν οι καπνοί και οι μυρωδιές. Δύο τις μέρες, έτσι εγώ ήταν η Κάντανο. Μετά τρεις μέρες ξαναγυρίσανε από την Παλιόχρα και κάψανε τα υπόλοιπα και πήγανε και στις γειτονιές όπου δεν είχαν πάει και κάψανε και δύο άτομα μέσα στα κρεβάθια τους που ήταν ανήμποροι και δεν μπορούσαν να φύγουν και καήκανε τα κρεβάθια των ζωντανή. Μας επέρνει η μάνα μου και πήραμε δρόμο και πήγαμε στο βουνό. Και στο δρόμο τι λέγανε τη μάνα μου, εσύ πήρες και κάτι, τι πήρα, ένα βαλτσάκι, τι είχε ένα βαλτσάκι και ψωμί. Τέλος βγήκαμε στο βουνό. Βγήκαμε στο βουνό, κάτσαμε σε ένα δέντρο από κάτω. Ζέστη, Μάησο ή καιρός. Καθόμαστε εκεί και βλέπαμε την Κάντανο να καίγεται και να έρχονται οι καπνοί και οι μυρωδιές μπροστά μας, στα μάτια μας, οι μυρωδιές από τα μάλινα ρούχα, από τα λάδια που είχαν τρυπήσει οι Γερμανοί τα βαρέλια και κυγότανε τα λάδια. Ξημέρωσε ο Θεός, λέμε τώρα τι θα γίνουμε, σπίτι δεν έχουμε, ψωμί δεν έχουμε, τι θα γίνουμε. Και ήταν κοντά μια γειτονιά ο Μπαμπακάλος που δεν εφτάξανε οι Γερμανοί, ήταν ψηλά στο βουνό και δεν εφτάξανε ως εκεί να το κάψουν τη γειτονιά. Και πήγαμε εκεί σαν γειτιάνους, πήγαμε στο ανθρώπου το σπίτι. Σε νιούσαν τζετάκι, ευτύχει το σπίτι. Μας εντεχτήκαν οι άνθρωποι, μας εφιλοξενήσανε, μας εταΐσανε. Μετά και 5-6 μέρες, λέμε, δεν γίνεται, πρέπει να κάτι να κάνουμε. Με σε παίρνει πάνω η μάνα μου, δρόμο, πολύ μακριά σε ένα χωριό στο Μπελεκάνο. Μας εδώκανε σε ντόνια και τα κόψαμε και κάμαμε σόρουχα. Κάσαμε 2-3 μήνες εκεί, στο παππού. Πάλι με τον καιρό λέει η μάνα μου, πρέπει να γυρίσουμε προς τα πίσω, να γυρίσουμε στην Κάντανο. Γυρίζαμε, μας εδώκαν και 2-3 κομμάτια ρούχα, 2 κουβέρτες, 2-3 σεντόνια. Γυρίζαμε στην Κάντανο, πάμε στο σπίτι μας.
τι να δούμε στο σπίτι μας από καΐρια και στάχτες.